Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της για το κοινό στο ΜΕΚ Παιανίας, η διεθνής έκθεση Camp Franchising, στην οποία συμμετέχουν αλυσίδες καταστημάτων από όλους τους κλάδους. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση, δημοσιογράφος του Insider.gr, να μας μιλήσει για τις προοπτικές που έχει το franchising στην Ελλάδα. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Το franchising καλά κρατεί παρά την κρίση. Αυτό έδειξε άλλωστε και πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης. Οι Έλληνες είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε επώνυμες επιχειρήσεις και μάλιστα να δώσουν μεγάλα ποσά για αυτό. Τώρα, όσον αφορά στις προτιμήσεις των επενδυτών, η πρώτη κλάδη είναι η εστίαση και τα τρόφιμα. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να είναι έμπειρος κάποιος για να δει και τη στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά. Αν παρατηρήσουμε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος, αριθμοί 344 καταστήματα, τα Express Market της Μασούτης έχουν 240 καταστήματα, στην εστίαση τα Goodies, τα οποία έχουν μετονομαστεί σε Burger House, έχουν 120 εστιατόρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι Έλληνες επενδυτές εμπιστεύονται τις επώνυμες επιχειρήσεις. Τι πόσα επενδύονται? Η πλειοψηφία των επενδυτών επενδύει γύρω στα 100.000 ευρώ, ή 8 στους 10 για την ακρίβεια. Να πούμε εδώ ότι τα entry fees, δηλαδή το κεφάλαιο που απαιτείται για να ενταχθεί κάποιος στο δίκτυο franchise, μπορεί να κυμαίνονται από 3.000 ευρώ και να ξεπερνούν μέχρι 100.000, αλλά μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν και τις 300.000 ευρώ. Όλα εξαρτώνται από το μέγεθος της επένδυσης, αν είναι αναγνωρισμένη και επώνυμη η επιχείρηση, από τον κλάδο στον οποίο θα επενδύσουν. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και τα πλεονεκτήματα? Τα πλεονεκτήματα, πολλοί πιστεύουν ότι το να ενταχθεί κάποιος σε ένα δίκτυο franchising είναι μια δοκιμασμένη συνταγή, καθώς υπάρχει υποστήριξη από τη μητρική εταιρεία, υπάρχουν οικονομίες κλίμακος γιατί γίνονται κοινές προωθητικές ενέργειες και φυσικά αν κάποιος επιχειρηματίας δεν έχει, αν κάποιος νέος επιχειρηματίας δεν έχει προηγούμενη εμπειρία, καλό είναι να εμπιστευτεί μια επώνυμη επιχείρηση, καθώς θα αποφύγει τα πρώτα στραβοπατήματα που λέμε.